Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και με το ΕΒΑ αλλά και με την Κεντρική Ένωση των Επιλητηρίων πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας στη χώρα μας στο μέσο μιας καταστροφικής οικονομικής κρίσης. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο θεσμός του επιμελητηρίου. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, πιστεύουμε ότι μπορεί να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα θετικό ρόλο στην αναγκαία διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας μας και στην προσπάθεια για έξοδο από την κρίση. Και είναι σε όλους μας κατανοητό ότι δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση αν δεν στηριχθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητα για την ασφιξία που έχουν ε, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την αδυναμία των τραπεζών να δώσουν επιστόσεις. Είχαμε όμως την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και το τεράστιο ζήτημα του ασφαλιστικού προβλήματος των ε, μικρομεσαίων επιχειρηματιών, της ε, βόμβας αυτή στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας όταν 350.000 περίπου μικρομεσαία επιχειρηματία σήμερα βρίσκονται εκτό ασφαλιστικού συστήματο και δεν μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδιά του. Εμεί υποστηρίζουμε την πρόταση, την ιδέα να υπάρξει κεφαλαιοποίηση των χρεών και να ξεκινήσει από Πρώτου πρώτη του 2014 να ξεκινήσουν αυτοί οι 350.000 να πληρώνουν την σύνδρομή τους και να ξαναενταχθούν στο, στο ασφαλιστικό σύστημα, διότι πλέον δεν είναι μονάχα ένα πρόβλημα που αφορά τον κλάδο, αλλά ένα ζήτημα που κατά την άποψή μας παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικής και υγειονομικής τραγωδίας. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί άμεση λύση σε αυτό το πρόβλημα.